Τι συγκίνηση, παιδιά, που αύριο το πρωί θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο. Λοιπόν, Αναστασία Ζανή, η σοπράνο θα ψάλει τον εθνικό ύμνο αύριο. Πού? Στην Ακρόπολη, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Αναστασία Ζανή, ακούει κακά κορίτσια? Βεβαίως, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πες μας σήμερα, κάνεις αφωνία και λοιπά και λοιπά και προετοιμασία? Ή αυτό με τα αυγά που λένε ότι κάνουν στο λαιμό? Λοιπόν, σήμερα ήταν, όχι, είχαμε τη γενική πρόβα, είναι όλα έτοιμα για αύριο. Ναι. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, Μαρία, και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Να δώσουμε λίγο εικόνα. Θα γίνει, ναι. Θα είσαι εσύ και κάποια χοροδία? Όχι, είναι μια συμμετέχω σε αυτή την πολύ ωραία, όπως το έχουν στήσει, με την μπάντα του στρατού, από όλα τα σώματα η καλύτερη μουσική. Και το άγημα της Προεδρικής Φρουράς. Υπάρχει ένα τελετουργικό, το επάνω στο βράχο, είναι η έπαρση σημαίας και ακολουθεί ο εθνικός ύμνος. Παιδιά, δεν υπάρχει ο συγκινητικό. Είναι μια εικόνα. Το τοπίο, πολύ συγκινητικό και η στιγμή, ναι. Λοιπόν, ναι. Είναι μια εικόνα που θα φύγει καταρχάς στα πέρατα της οικουμένης. Θέλουμε να μας πεις, Αναστασία, αν έχεις στρες. Εσύ έχεις τραγουδήσει στο Λευκό Οίκο. Έχεις τραγουδήσει σε πολύ μεγάλα event. Ναι. Έχεις ένα πρόσθετο άγχος για αύριο? Θα σου πω, έχω συγκίνηση. Ακούγεται μία λέξη που τη λέω συνέχεια, αλλά έχω συγκινηθεί, γιατί αυτό που είπες, γνωριζόμαστε. Κάθε φορά ήταν στο εξωτερικό όλες μου οι εκδηλώσεις που έκανα, κυρίως στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, που και εκεί 25 Μαρτίου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός και έρχεται η Προεδρική Φρουρά και ξέρεις, με τον εθνικό ύμνο όλοι ομογένεια είναι, συγκινούνται, δακρύζουν. Αλλά τώρα το ότι είμαι στην Ελλάδα και συμβαίνει αυτό, για μένα είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλη στιγμή και πάρα πολύ τιμητικό. Πώς θα γίνει, η συνοδεία της μπάντας θα τραγουδήσεις, έτσι? Είναι ακαπέλα ο εθνικός ύμνος. Oh. Υπάρχει το... Ναι, και θα χαρώ να τραγουδήσω. Θέλω να φαντάζομαι θα τραγουδάνε όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή. Καλά, βέβαια. Τι ώρα είναι, τι ώρα? Είναι 8 η ώρα, ζωντανά. Άρα σήμερα κοιμόμαστε. Ναι. Από οπότε θα είναι σήμερα ξεκουραζόμαστε. Σήμερα ξεκουραζόμαστε, ναι, και κοιμόμαστε από τις 8 το βράδυ, φαντάζομαι. Και κάνουμε ποτέ. Τελικά είστε πολύ καλά κορίτσια, εγώ νομίζω. Όχι, κάτσε τώρα, σε πειράζει. Έχει πέσει ποτέ σήμερα. Δεν μπορεί. Και κουαφείο, φαντάζομαι, και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Όλες αυτές οι λέξεις. Όλες αυτές. Και φανταζόμαστε κάτι, εγώ φαντάζομαι, δεν ξέρω αν πέφτουμε μέσα. Ένα αέρινο φόρεμα, τι θα φορέσει? Αχ, ευχαριστώ. Μου έγραψε ειδικά για την περίπτωση η Ζέους Ενδιών, ένα υπέροχο, πάρα πολύ όμορφο φόρεμα, έτσι στα χρώματα τα λευκά. Είναι πολύ, πάρα πολύ ταιριαστό. Να πούμε ότι η Ζούς Ενδιών έχει εξαιρετικά ρούχα και έχει βγάλει ιδιαίτερη συλλογή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο ρούχο, ειδικό για τον εθνικό ύμνο, και είναι. Όταν θα τραγουδάς, θα γίνει παράλληλα και η έπαρση της σημαίας. Ναι, πρώτα είναι η σημαία, ναι, η έπαρση, και μετά ακολουθεί ο εθνικός ύμνος. Και εκεί είναι η έναρξη των εορτασμών. Ναι, ναι. Ναι. Και να το πούμε για όλη την ομογένεια, γιατί να σου πω κάτι, πήρα πάρα πολλά τηλέφωνα από την ομογένεια, από εκεί, από τη Νέα Υόρκη, από όλους φορείς, και από Αυστραλία με πήρανε, από Παναμά. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ξέρεις, το περιμένουν πάρα πολύ. Για τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορεί να σηκώσει, παιδιά, τόσο στρες ένας άνθρωπος, ναι, όταν ξέρει ότι η εικόνα του γίνεται πουλ. Πάει δηλαδή παντού. Ναι, και σε μια τόσο ιερή στιγμή, έτσι. Ναι, και που είναι πολύ συγκινητική για τον κάθε Έλληνα. Αναστασία, ναι, πώς σου έγινε η πρόταση, θες να μας πεις λίγο? Η πρόταση μου έγινε, όπως σου είπα, γιατί υπάρχει, είναι μια, το κάνω πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Την 25η Μαρτίου. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Την 5η Λεωφόρο. Και ξέρεις, όταν είχαν την ιδέα, γιατί η σκέψη είναι να ακουστεί το πείμα. Έχει παρατηρήσει, ο εθνικός ύμνος συχνά ακούγεται από τα μεγάφωνα που λέγανε και παλιά, αλλά δεν ακουγόταν το ποίημα. Το ποίημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι τώρα το διαφορετικό στην υπόθεση. Ότι θα ακουστεί το ποίημα και θα το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δεν θα είναι απλά ορχιστρικά ο εθνικός ύμνος. Λοιπόν, σήμερα πήγε στην πρόβα. Θέλω, τελειώνοντας την κουβέντα μας, να μας πεις, κλείσε τα μάτια σου και πες μας αυτό που βίωσες. Τι να σου πω, συγκινήθηκα, γιατί και εγώ έχω την κουλτούρα μου από την οικογένειά μου. Συγκινήθηκα, μου έλειψε ο μπαμπάς μου που δεν ζει.
που ήθελε πάντα να είμαι, να ταξιδεύω και να είμαι περήφανη που είμαι, να ακολουθώ τον ήρό μου και να είμαι έτσι, να τολμάω. Και ένιωσα αυτά τα συναισθήματα, τα λίγο που νιώθαμε κάποιες εποχές που ήμασταν πιο μικροί. Ήταν μια δυνατή στιγμή για μένα. Λοιπόν, εγώ προκαλώ και προσκαλώ τον κόσμο αύριο να ξυπνήσει στις 7 το πρωί. Στις 8 να βάλουμε όλοι το κρατικό κανάλι και μαζί με την Αναστασία Ζανή και την έπαρση της ελληνικής σημαίας να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο. Ναι, ναι Μαρία μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αισθανθούμε ανάταση, το χρειαζόμαστε. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Είμαστε και εμείς κάπου σαν πολυερκημένοι, έτσι. Δηλαδή, περιμένουμε και εμείς ένα είδος ελευθερίας. Αυτό. Έχει ένα κομμάτι τώρα που έχει ακριβώς νόημα. Ότι κάνουμε ένα βήμα προς να ελευθερωθούμε, αλλάζουμε εποχή. Και είδες η Ελλάδα πάλι. Εμπνέουμε. Με κάποιο τρόπο πάλι η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο ότι θα εμπνεύσει, ρε παιδί μου, ψυχολογικά το ηθικό, να ανέβει το ηθικό του κόσμου. Αναστασία, όλα τα βλέμματα θα είναι με θετική ενέργεια. Και με πολλά αστεράκια και γαλανόλευκες ματιές θα είναι αύριο στραμμένα πάνω σου. Ευχαριστώ. Πάντα ευχαριστώ άξια. Καλά, έτσι ωραία να μας εκπροσωπείς. Φιλάκια. Πολλά φιλιά. Φιλάκια.